Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Χαραβιακού, τον Μαργαρίτη Χατζιαλέξη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε, coach. Λοιπόν, εσύ ήσουν από τους πρώτους που ήσουν και στην συγκέντρωση που είχε γίνει του ερασιτεχνικού αθλητισμού που είχε γίνει στην πλατεία του Συντάγματος και μάλιστα είχες πει κιόλας ότι για την λιγοστή, λιγοστή συμμετοχή που υπήρχε ότι είμαστε του Facebook, ναι, ότι είμαστε του Facebook, είχες κάνει κάποια δήλωση. Είχα πει ότι είμαστε του καναπέ, του Facebook και του Instagram. Για τη λιγοστή προσέλευση, ειδικά των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν μπορεί από 5.000 ποδοσφαιριστές Αθήνα και Πειραιά να είναι 30 άτομα και αυτοί να είναι πιο μεγάλη σε ηλικία. Δεν είναι εκεί πέρα όλοι μικροί που τους ενδιαφέρει να μην χωθεί η χρονιά. Ωραία. Coach, η εικόνα λίγο σταθεροποίησε την, την κάμερά σου. Εντάξει είμαι. Ωραία. Τώρα βγήκε η απόφαση για την έναρξη των προπονήσεων για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Από αύριο εσείς θα ξεκινήσετε τις προπονήσεις. Σίγουρα μας χαροποίησε η απόφαση που βγήκε, αν και δεν την περιμέναμε με τα κρούσματα που βλέπουμε. Αλλά εδώ πέρα παίζεται το θέατρο του παραλόγου. Από τη μια διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις για την έναρξη των προπονήσεων από τους ποδοσφαιριστές και τον αγώνα τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές και από την άλλη οι παράγοντες των ομάδων οι οποίοι διαμαρτύρονται να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Από τη μια μεριά οι παίκτες έχουν δίκιο σίγουρα και οι προπονητές να μην χαθεί μια χρονιά η οποία θα μείνουν ανενεργοί πολλούς μήνες και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν τον εαυτό που πρέπει και να μην χαθεί και μια χρονιά, ειδικά για τους νεαρούς σε ηλικία, το οποίο κοιτάζουν να κάνουν το βήμα το παραπάνω και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ζουν μέσα από αυτό. Και απ' την άλλη, βέβαια, καταλαβαίνω και τους παράγοντες, οι οποίοι έχουν το δίκιο τους. Σχετικά με το οικονομικό κομμάτι, πιστεύω εγώ πιο πολύ. Αλλά από τη στιγμή που αν η πολιτεία αναλάβει τα τεστ και η ΕΠΟ κοιτάξει τις διαιτησίες να είναι όσο πιο χαμηλό κόστος υπάρχει, νομίζω ότι είναι ένα δεδομένο το οποίο μπορεί να ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα και να τελειώσει. Πολλές ομάδες με τις οποίες εγώ έχω μιλήσει τηλεφωνικώς περιμένουν τις αποφάσεις, δηλαδή τα τεστ, τα rapid test, ποιος αναλάβει το οικονομικό σκέλος, ας πούμε, αυτών των τεστ. Είναι ένα τεστ για κάθε ποδοσφαιριστή την εβδομάδα. Είναι γύρω στα 30 τεστ την εβδομάδα για την κάθε ομάδα, είναι 120 τεστ το μήνα. Νομίζω ότι η υποχρέωση της, υποχρέωση μέσα σε εισαγωγικά της πολιτείας, η Δήμαρχη, η Περιφέρεια και νομίζω πριν δύο εβδομάδες βγήκε ο κύριος Μόραλης, ο Δήμαρχος Πειραιά, και είπε ότι αναλαμβάνει ο Δήμος Πειραιά τα τεστ του Εθνικού και του Καραβά που αγωνίζονται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πάρουν και άλλοι Δήμαρχοι και να το χρησιμοποιήσουν και να αναλάβουν και αυτοί κάποια τεστ ή περιφέρεια στα τόσα εκατομμύρια τεστ που κάνουν κάθε, που έχουν στη διάθεσή τους μάλλον, τις χιλιάδες τεστ που κάνουν κάθε μέρα, και κάποια τεστ να τα διαθέσουν για τους ποδοσφαιριστές της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι, διότι και οι παράγοντες και οι πρόεδροι είναι πιεσμένοι οικονομικά, να το πούμε έτσι. Οι χορηγοί, είναι δύσκολο να πας στο χορηγό αυτές τις μέρες και να του πεις βοήθησε με ή δώσε μου κάποια στήριξη οικονομική. Έτσι δεν είναι? Έχουν δίκιο και οι παράγοντες. Εγώ το λέω γιατί σίγουρα ο άλλος που είναι επιχειρηματίας και είναι επιχείρησή του κλειστή, έχει αντιμετωπίζει προβλήματα. Σιγά μην κοιτάξει το ποδόσφαιρο, να κοιτάξει να ζήσει στην οικογένειά του και πώς να επιβιώσει. Και αυτές τις μέρες πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τα οικονομικά προβλήματα. Και σιγά μην κοιτάξουν το ποδόσφαιρο στο κάτω-κάτω. Γι' αυτό πρέπει να, και αυτούς να τους καταλάβουμε και να καταλάβουμε αυτά που λένε. Αύριο Δευτέρα υπάρχει στις 2 η ώρα συμβούλιο
όπου θα συζητηθεί και αυτό το θέμα της ΓΑΜΑ Εθνικής, δεν ξέρω, θα πρέπει να δει και η ΕΠΟ και το κομμάτι της διαιτησίας. Όταν παίζουν δύο αθηναϊκές ομάδες, να μην έρχονται διαιτητές από την Κρήτη, ας πούμε, από μακρινές περιοχές, και τα έξοδα της διαιτησίας είναι μεγάλα, έτσι, δεν είναι, coach? Σίγουρα. Μια κρίση για να τελειώσει ομαλά και να είμαστε όλοι σε καλό δρόμο, σίγουρα πρέπει όλοι να βάλουν νερό στο κρασί τους. Η ΕΠΟ με τους διαιτητές, τα έξοδα όσο πιο χαμηλά γίνεται, οι ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες, όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους για να τελειώσει μια χρονιά όσο πιο ανέμακτα μπορούμε. Μην ξεχνάμε ότι δεν θα υπάρχουν έσοδα αυτή την αγωνιστική χρονιά για τις ομάδες. Θα υπάρχουν μόνο έξοδα. Σίγουρα, εντάξει, αυτό λίγο πολύ οι παράγοντες των ομάδων το περιμένουν. Το ξέρανε από την αρχή της χρονιάς. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν φίλαθλοι μέσα να συμμετέχουν μέσα στον αγώνα, το ξέρανε ότι αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα μετά από τους τρεις μήνες καραντίνα που είμαστε και έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, σίγουρα είναι ακόμα πάρα πολύ πιο δύσκολο. Εγώ καταλαβαίνω τους προέδρους, γιατί και εντάξει, και εγώ εκτός από προπονητής είμαι και επιχειρηματίας και καταλαβαίνω τα προβλήματά τους. Δεν τους ρίχνω άδικο. Δίκαιο τους ρίχνω, αλλά πρέπει όλοι να πέσουν πάνω από το πρόβλημα. Η πολιτεία, οι περιφέρειες, οι δήμοι, η ΕΠΟ και πάνω απ' όλα και οι ποδοσφαιριστές πρέπει να το δουν διαφορετικά. Και ακόμη και οι προπονητές, δεν το συζητάμε αυτό. Να το δούμε διαφορετικά αν θέλουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα και να γίνουν αγώνες. Από ό,τι ξέρω, coach, εσείς ως Χαραβιακός ακόμη θα περιμένετε, δεν θα κάνετε αύριο την πρώτη σας προπόνηση? Σίγουρα δεν θα κάνουμε. Εγώ είμαι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο, τον Μανώλη τον Φίτρο, και με τους ποδοσφαιριστές. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις αύριο στις 2 ώρα που θα κάνουν τη Γενική Γραμματεία και πώς θα προχωρήσει το θέμα το DEST. Περιμένουμε από τον Δήμαρχο για να δούμε το γήπεδο πότε θα ανοίξει. Το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος μου έδωσε τις διαβεβαιώσεις, αφού πάνε όλα καλά με τα τεστ και τις διαιτησίες, ότι εμείς θα συμμετάσχουμε. Από εκεί πέρα ακούω άλλους πρόεδρους άλλων ομάδων που δικαιολογημένα έχουν τα προβλήματά τους και τα παράπονά τους. Από εκεί και πέρα ο καθένας κοιτάζει το δικό του σπίτι, πώς θα το προχωρήσει και πώς θα συμμετάσχει αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το μεγάλο λάθος της πολιτείας είναι ότι ανακοίνωσε προπονήσεις χωρίς να έχουν πει κάτι δεδομένο. Δηλαδή, ξεκινάς 22 του μήνα προπονήσεις, πότε θα ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα και πώς θα προχωρήσει. Ξεκινάμε προπονήσεις για ποιο λόγο? Άμα δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα ή να ορίσει μια ημερομηνία που ακούστηκε το 28 Τρίτου, είναι τελείως διαφορετικά το ανακοίνωση η γραμματεία, τελείως διαφορετικά να ακούγεται λόγια στον αέρα. Πόσο χρονικό διάστημα, coach? Αν θυμάμαι, το τελευταίο παιχνίδι ήταν 1η Νοεμβρίου. Είμαστε σχεδόν τρεις μήνες απ' έξω. Σίγουρα ένα μήνα, μην πω παραπάνω, ένα μήνα το χρειάζεται σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής να επανέλθει όσο πιο καλά γίνεται. Γιατί με τις τρεις μήνες απραξίας εισαγωγικά, υποτίθεται ότι μέσα από τηλεδιασκέψη αυτά, με τα προγράμματα που έκαναν οι ποδοσφαιριστές, γυμναζόντουσαν. Αλλά αλλιώς είναι να γυμνάζεσαι μόνος σου και αλλιώς είναι να γυμνάζεσαι μέσα από την ομάδα. Και σίγουρα, coach, θα γίνουν και εμβόλυμες αγωνιστικές Τετάρτες, όπου και τις Τετάρτες δεν ξέρω αν όλες οι ομάδες θα έχουν όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή τους, διότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα είναι εργαζόμενοι. Σίγουρα, εντάξει, είπαμε, τα προβλήματα θα είναι πολλά. Όσο πιο μεγάλο ρόστερ έχεις αυτή την περίοδο, αν γίνουν Τετάρτη Κυριακή αγώνες, τόσο πιο θετικό θα είναι στην ομάδα σου. Σίγουρα οι ποδοσφαιριστές, εντάξει, δεν είναι ρομπότ. Σίγουρα ότι θέλουν προσοχή, θέλουν για τους τραυματισμούς. Είναι πολλά πράγματα, πολλά τα δεδομένα τα οποία πρέπει να επεξεργαστούμε για να προχωρήσουμε στο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι μπορεί να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα? Υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια? Εγώ πιστεύω ότι αν ξεκινήσει, όπως λένε, 28 Τρίτου, της ΓΑΜΑ Εθνικής στο πρωτάθλημα μπορεί να ολοκληρωθεί. Είναι λίγες οι αγωνιστικές και νομίζω ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί. Ωραία. Coach, έτσι, το δικό σου μήνυμα θα ήθελα. Εγώ θέλω πάνω απ' όλα όλοι να πέσουμε πάνω από το πρόβλημα. Πολιτεία, ΕΠΟ, παράγοντες, ποδοσφαιριστές, προπονητές. Αυτό που είπα στην αρχή, να βάλουμε νερό στο κρασί μας όλοι, μα όλοι, και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις ώστε αυτό το δύσμηρο ποδόσφαιρο, το οποίο τώρα τελευταία το έχουμε αμελήσει τελείως, όχι εμείς,
κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν είναι και ειδικοί πιστεύω, να του δώσουμε πάλι την παλιά έγκλη που υπήρχε και να ξαναγυρίσουμε πάλι στην κανονικότητα που χρειάζεται σε όλους όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο για την ΓΑΜΑ Εθνική, και αν είναι δυνατόν, ακόμα και στα τοπικά να μπορούν να ξεκινήσουν, γιατί και εκεί πέρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχουν προπονητές που ζουν από αυτό το πράγμα. Όλα τα δεδομένα, τα σωστά δεδομένα, για να ξεκινήσουν και να αθληθούν και να τελειώσουν τα πρωταθλήματα. Και πάνω απ' όλα, μην ξεχνάμε και τις ακαδημίες. Οι ακαδημίες, τα παιδιά έχουν τα πιτσιρίκια, τα μικρά, 5-6 χρονών, μέχρι 10, 11, 12, θα αποκτήσουν ψυχολογικά προβλήματα, κλεισμένα μέσα στο σπίτι. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν. Δεν γίνεται να ξεκινάνε τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα νήπια, τα σχολεία, να μην ξεκινάνε οι ακαδημίες. Όταν μέσα σε ένα δημοτικό, σε μια θα βρίσκονται 25 παιδιά, 20-25 παιδιά, σε κλειστό χώρο, και όταν σε μια προπόνηση συμμετέχουν βέβαια 20-25 παιδιά, αλλά είναι σε ανοιχτό γήπεδο με τον προπονητή του. Και πάνω απ' όλα τη διασκέδαση που περιμένουν αυτά τα παιδιά, τα πιτσιρίκια, για να ανταπεξέλθουν μετά στις υποχρεώσεις και των σχολείων και της οικογένειας και όλα τα υπόλοιπα. Θα καταντήσουμε να έχουμε μια γενιά η οποία ασχολείται μόνο με το Facebook, το Instagram, τα τηλεπαιχνίδια, τηλεόραση, υπέρβαρα παιδιά. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν η πολιτεία και να κοιτάξει να δώσει λύση, όχι σιγά με εθνική υποδοσία, να δώσει μια γενική λύση. Γιατί ο καιρός που πέρασε είναι αρκετός και νομίζω ότι όλοι έχουμε κουραστεί. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, τι σου είπαν στην επικοινωνία που είχατε? Οι ποδοσφαιριστές με μεγάλη χαρά το πήραν το μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία και από τον ΨΑΠ, που συγχαρητήρια στον ΨΑΠ για την προσπάθεια που έχει κάνει, και μέσω της ΦΥΠΡΟ, η οποία πίεσε τη FIFA να πιέσει εδώ πέρα την κυβέρνηση να ξεκινήσουν. Δεν γίνεται σε όλη την Ευρώπη να δουλεύουν, να παίζουν όλες τις κατηγορίες, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, μα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και να μην παίζουν μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει. Οι ποδοσφαιριστές μου όλοι το μάθανε με μεγάλη χαρά. Όλοι με πήραν τηλέφωνο, coach, πότε ξεκινάμε, τι κάνουμε. Αλλά πλέον είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε τον ηγέτη, τον Μανώλη τον Φίτρο, να μας πει πώς θα προχωρήσουμε και τι θα κάνουμε. Άρα το κομμάτι που περιμένουμε είναι το ποιος θα αναλάβει οικονομικά τα rapid test και όσο μπορούν να μειωθούν και τα έξοδα, έτσι, της διαιτησίας. Σίγουρα. Δεν είναι μόνο διαιτησία. Ακόμα και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν κάνει μια συμφωνία, βέβαια σίγουρα θα πληρωθούν πιο λίγους μήνες όπως και οι προπονητές, σίγουρα μπορεί να χρειαστεί να βάλουν νερό στο κρασί τους. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το ακόμα και οι παράγοντες να μειώσουν κάποια πράγματα. Το πρωτάθλημα πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν πρέπει να μείνουμε μια χρονιά απ' έξω. Είναι κακό για όλους. Ωραία. Coach, να σε ευχαριστήσω και ελπίζω να τα πούμε σύντομα στην προπόνηση της ομάδας. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε για να πω αυτά τα πράγματα και ελπίζω να είναι ένα μήνυμα προς όλους για να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο, επειδή το αγαπάμε, πρέπει να το προσέχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.